καλησπέρα σε όλους από το κλειστό της Ζωφριάς. Δεύτερο παιχνίδι για την φάση των 32 της Development 2 League. Μπεράνκας φιλοξενούν απόψε τους Αλσοπολάιων στο δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι. Στο πρώτο τα Μπεράνκας πήραν το Ροζφύλλο με 45-66. Τα Μπεράνκας τα οποία τελείωσαν στην 7η θέση στον δεύτερο της Development 2 με 13-13 ρεκόρ. Οι Αλσοπολάιων οποίοι τελείωσαν δεύτερη στον τρίτο με 18-6. Πίσω από τα βουνά. Πέντε πίεση για τα Μπεράνκας. Σουτ για 2 από τον Χαϊδάκη. Μέσα. Και το 2-0 είναι γεγονός. Πάμε λίγο να δούμε αποστολές. 9 για τους μεν, 9 και για τους δε. Για τα Μπεράνκας, Αναγνωστόπουλος, Δέντσε, Ευαγγέλου, Φουγετάκης, Κύρκος, Μιχαλίδης, Μπαλατσούκα, Σταμάτης και ο Χαϊδάκης, ο οποίος άνοιξε το σκορ. Για 3 ο Φίβος, Λάτς. 2-3. Αγαπητός Αντωνόπουλος, Βενιζέλος, Καταχνιάς, Κυριακόπουλος, Μαγκώνης, Μαρκέτος, Τσιφτσής και ο Φασιανός. Νομίζω δεν λείπει κάποιο από τα βαριά χαρτιά. Είναι ο Αλσοβολάνης, η οποία είναι με την πλάτη στον τοίχο. Η αλήθεια είναι. Θυμίζω ότι για την Development 2 η ομάδα η οποία περνάει στην επόμενη φάση πρέπει να έχει την διαφορά των πόντων. Το μάτς σήμερα, αν λήξει υπέρ των Μπεράνκας με οποιαδήποτε διαφορά κάτω των 19 πόντων, οι Μπεράνκας περνάνε στην επόμενη φάση και αυτόματα στην Development 1 League. 5 δεύτερα σούδια, 3 από τις 45, σίδερο rebound από τον Βενιζέλο. Τενόπουλος πέρασε μπαλά στην γωνία και από εκεί έξω στον Γιώργο, σούτ για 3. Και το λοιπόν και 9-14 για τα λιοντάρια, δεν έχει ανανεωθεί το ρολόι. Κακό το σούτ, rebound του Χαϊδάκη. Για 3 το σούτ. Ας το και αυτό. Για χειρες Λιοντάκη. Μπαλά στον Βενιζέλο. Λύστηκε ο Γιώργος. Τα Μπεράνκας πιέζουν. Νομίζω η άμυνα του ήταν αυτή η οποία έδωσε και το πρώτο ροζ στην ομάδα του για την Μπαλατσούκα, του εκπρόσωπου τύπου. Και με Μπεράνκας νέο τεπικό rebound. Αντωνόπουλος για 3 θα στοχίσει αυτή τη φορά, ένα στα 2 για τον Φίβο. Αντωνόπουλος νομίζω ένα από τα πιο φωνικά όπλα, τουλάχιστον στη γραμμή των περιφερειακών, σε όλη την κατηγορία για μένα. Βαγγέλου, σουτ για 3 από τη γωνία, αδύναμο, με τον Μιχαηλίδη, κατεβάζει ο Αντωνόπουλος. Για 3 από τον Φίβο, αδύναμο, rebound από τον Χαϊδάκη. Μιχαηλίδης, μπάλα στην γωνία. Κουγετάκης και τώρα ξανά Μιχαηλίδης. Χαϊδάκης για 3, το ζήγησε, αλλά η μπάλα δεν του πίνει το μάτι. Rebound από τον ίδιο, μπάλα έξω για 2 το σουτ. Ας τον ξανά rebound από τον Ευαγγέλου. Χαϊδάκης για να βάλει πολύ δύσκολο σουτ. Νέο εκδικτικό rebound, πάρα πολλές δεύτερες ευκαιρίες και για τους μεν και για τους δε στο ξεκίνημα του ματς. Καθαρία με τον Ευαγγέλου. Τον στρέχει, ψάχνει χώρο, σηκώνεται και το βάζει. 2-5. Χαμηλό το σκορ στο ξεκίνημα. 2 πόντα από τον Χαϊδάκη, η οποία ήταν και η πρώτη του αγώνα. Ακολουθούσε ένα τρίποντα του Βενιζέλη και ένα δίποντο τώρα από τον Γιώργο. Τον Βενιζέλη, διορθώνω. Σουτ για 3 από την κορυφή. Αρχικώς ξανά. Ο Βαγγέλου. Ναι, για την κορυφή. Λάθος πάσα. Λέει Αντωνόπουλος. Αντωνόπουλος πάτησε για 3, αστόχησε rebound μακρινό αμυντικό από τον Γιάννη τον Ευαγγέλου. Τώρα τον Μιχαηλίδη
Ωραία, πάσα στο κόψιμο, μπλοκ καθαρά. Πρώτη τάπα στον λογαριασμό του Κυριακόπουλου. Καϊδάκης προστήθηκε, σηκώθηκε για δύο. Αυτό έχει rebound από τον Φίβο. Μόλις 4,5 λεπτά έχουν περάσει. Κανένα φάουλ ούτε από τους Αλσοβολάινους ούτε από τα Μπιράντχας. Λάθος εδώ από τον Κιφτσί. Τον Φασιανό δεν βλέπω. Μόνο. Νομίζω θα βοηθούσε πάρα πολύ στην γραμμή των ψηλών. Καλάθι και φάουλ. Να το ο Κύρκος. Πεντεόλα, αυτό ήταν μόλις το πρώτο φάουλ του μάτς. Άλλα τέσσερα έχουν να δώσουν και άλλους πολλά, είναι άλλα τρία τα μπειράν χάς. Ανάποδα. Ρονόπουλος στο 6 rebound, αμυντικό η μπάλα στον Καϊδάκη. Μιχαηλίδης στο μάτς του δίπλου έβγαλε έξω την μπάλα. Πήγωσε κάτι για ένα screen. Μπάλα σε εκείνον. Είναι χρόνος. Λέει από τον Ρονόπουλου. Το σουτ είναι εδώ θεσμό, αλλά είναι αστυχό. Τελειώνει, κατεβάζει. Αντωνόπουλος πέρασε, κέρδισε το φάουλ. Πάμε αλλαγές. Είναι χαμηλά αλλαγές. Πρώτος του μάτσε, ο Κύρκος μέσα. Ο Αναγνωστόπουλος. Μιράντχας πέρσι αποκλείστηκαν με πολύ δραματικό τρόπο από την Space Ελλάς, ομάδα η οποία φέτος έπαιξε στην Development 1. Θα συνολίσω μια ανάσα πριν από την τετράδα, την οποία έχασε εν τέλει από την Build Team και η Intercity ήταν στο κόλπο. Τα Μιράντχα πέρσι ένα καλό τρόπο να έχουν ξεκινήσει το πρώτο μάτς έχοντας μια σχετική διαφορά. Έχασαν εν τέλει από την ομάδα του coach του Manny. Πάμε αλλαγές. Φέτος νομίζω με όπλη την πολύ καλή τους άμυνα έχουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε αυτό το δεύτερο παιχνίδι. Ο Μπαλατσούκας μέσα για πρώτη φορά και ο αγαπητός. Μέσα η πρώτη φορά. Πρώτη φόντου και του Μαρκέτου. Σε δεύτερη rebound το Αμπιράνχας. Μπαλά στον Μιχαηλίδη. Μπαλατσούκας παίζει με πλάτη ο Ηλίας. Γύρισε. Αντολίωμά του δεν είναι καλό. Καλή. Λιάννη με πει από τον Σιλό. Αντωνόπουλος πήρα σχέση στην κορυφή. Σηκώθηκε για τρεις. Σημάδεψε άστοχα. Χαϊδάκης κατεβάζει το rebound. Ωραία πάσα Μπαλατσούκα, καλά και βάρα τον Ηλία. Δεύτερο γκολ φάουλ για τα Μπιράνχας, ο Κύρκος ήταν προηγουμένος που πήρε το maximum. Βάζουμε ξανά για τα Μπιράνχας. Εξεβολή, 7-6. Άμυνα, πέφτε! Αγαπητός, Αντωνόπουλος γίνει από τα σκριν. Τσιφτής ζητάει την μπάλα. Στην ξανάψηλα πάνω στον Φίβο, αγαπητός. Πέρασε, σηκώθηκε για δύο, αλλά στόχησε
Βαγγέλου. Χαϊδάκης. Θα πάρει ένα screen. Παλακράσουνε Βαγγέλου και Λουκί. Στον Αναγνωστόπουλο. Αυτό το σουτ. Αντωνόπουλος τρέχει. Θα πάει κόσμο του κόσμου το Φίβος. Θα σηκωθεί κάτι όλο, θα αστοχίσει. Το σκορ μένει πολύ χαμηλά. Γεγονός που ευνοεί νομίζω περισσότερο τα Μπιράνχας. Για δύο. Μεγάκης άστοχος, κατεβάζει ο αγαπητός. Αγαπητός πέρασε, τσιφτσής. Λόμπα χαμηλά. Κέτος και τώρα αγαπητός. Ωραία σταυρωτές. Σουτ για τρεις, είναι αδύναμο φάνηκε. Χαϊδάκη στο rebound. Τελευταία 100, δεύτερα της πρώτης περίοδου. Δύο τα φάουλ των Μπιράνχας, δύο και των Αλσοπολάιονς μέχρι στιγμής. Πολύ ένταση πάντως στο μάτς. Μπαλατσούκας. Χαϊδάκης. Αντωνόπουλος πέρασε, προσπίθηκε, σηκώθηκε. Αλλά ζήτη είναι αδύναμο. Αγαπητός. Χαϊδάκης ζητάει αλλαγή από ό,τι βλέπω. Έχουν πιέσει πολύ στην άμυνα και έχουν βρεθυνήσει το πάνω χέρι. Θα πειράν χάς. Αντωνόπουλος, άστοχος ξανά. Έτσι φτιάχνει την μεγάλη πάσα. Αφήνει στον Αντωνόπουλο. Βγήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Βαγγέλου. Βέτσις. Πάση ήταν λάθος. Έχουμε time out, 7-6, 50 δεύτερα για την πρώτη περίοδο. Time. Συνήκα στο match. Το 7-6 παραμένει προβάδισμα ενός πόντου για τα Μπιράνχας. Αγαπητός μπήκε και ο Κατσαχνιάς στο match. Νόπουλος γίνεται αστυνομικά. Πέρασε ο Φίβος, ωραία πάσα, μπλοκ πάνω στην μπάλα. Βαγγέλου. Από τα αριστερά τελευταία 25 δεύτερα. Πάω στην Παλατσούκα. Καλό φαουλ. Ήταν αυτό τον Παλατσούκα. Σταμάτησε τον εφηδιασμό για τα λιοντάρια. Λάθος εδώ η πάσα. Όλοι φωνάζουν τον πάτο. Έχουν δίκιο. Βαγγέλου. 9 δεύτερα. Μπαλατσούκα θα δεξιλάει για ένα screen. Ωραία πάσα. Ντονόπουλος. Ανάποδο layup. Άστοχο. Τελειώνει ο χρόνος. 7-6. Σκορ πρώτης περίοδου. Δεύτερη περίοδος εδώ στην Ζωφρία. 7-6 το σκορ. Δύο πάντα τον Χαϊδάκη, δύο από τον Μπαλατσούκα και ένα γκολ βάλα από τον Κίρκο μέχρι στιγμής. Για τα Μπιράνχας από την άλλη έχουμε ένα τριμποντάκι από τον κύριο που πήρε την μπαλά, τον Θεό τον Αντωνόπουλο, ο οποίος σηκώνεται για δύο. Αλλά αστοχή, ένα τρίποντα από τον Βενζέλη και μια βολή από τον Μαρκέτο. Πολύ κλειστό το μάτς, καλές άμυνες και από τους μεν και από τους δε μέχρι στιγμής. Ξαναλέω, αυτό ευνοεί περισσότερο τα Μπιράνχας, τα οποία έχουν αντιεκδικηθεί και την διαφορά των 19 πόντων. Αντωνόπουλος, δύσκολο σουτ, φάουλ και τρεις βολές. Για να δούμε τα στατιστικά. Μία στις δύο βολές, μία στα 16 τρίποντα, 0 στα 5 τρίποντα για τους γηπεδούχους Μπιράνχας. Από την άλλη, μία στις δύο βολές, 1 στα 8 δίποντα και 1 στα 8 τρίποντα για τους Αλσοπολάιονς. 18-14 τα rebound. Μία assist και για τους μεν και για τους δε. 7-7 συνολικό εφηγενσί, πολύ κοντά οι δύο ομάδες, όπως φαίνεται και το σκορ. Μέσα η πρώτη από τον Φίβο. Πρόβλημα ξανά για τα λιοντάρια, 7-9. Χαϊδάκης, πέρασε.
Ψάχνει την πάσα, Αντωνόπουλος, Μπαλατσούκας, πολύ ωραίο σπίν μου, καλά τη ξανά από τον Ηλία. Πριν από τον αύξηση, δίνει δυνατό να κάνει και δηλώσεις, να βάζει καλά από κοντά. Είναι high score μέχρι στιγμή για τα Πυράνθας, 4 πόντους έχει στον λογαριασμό του ο Ηλίας. Κάτι πρέπει να γίνει. Αυτός ο Φίβος. Καρδάκης αντεβάζει. Βαγγέλου, με αφουσπίση. Μελόπουλος. Κέρδισε χώρο με κορμί του ξανά, καλά και φάουλ. Αναγνωστόπουλος, τι Αντωνόπουλος ρε φίλε. Τον βάστο τον άνθρωπο. Μπαλατσούκας. Ευαγγέλου σηκώνεται για δύο, αλλά στο χείρι μπάνω ψηλότερα πόντους ο Χαϊδάκης. 12-19, μπάλα ξανά σε εκείνον. Το δεύτερα, Χαϊδάκης, πολύ ωραία κίνηση, φάουλ και δύο βολές. Ξανά ο Τσιφτσής. Ο Βασίλης ο Κυριακόπουλος. Μπολέλη για τον Κωνσταντίνο. Άκουσε στην πρώτη. Μέσα η δεύτερη, μία στις δύο. Σκαϊδάκης, ο οποίος άνοιξε το σκορ της αναμέτρησης, φτάνει τώρα στους 3 πόντους. Ένα διποτάκι και μία στις δύο βολές μέχρι στιγμής. Βενιζέλος, καθαρή. Για μην έχουμε βήματα. Νίκο, σοφτατία. Μόλις 3 λεπτά περίπου έχουν περάσει. Πάλι είναι χαμηλά. Θέλετε time. Θέλουμε time. Ναι, καλά στη μαλακία. Πόσο περάσαμε. 4-5 δεύτερα, οκ. Παγγέλο, καλή άμυνα. Βλέπουν οι Αλσπολάιονς. Κατεβάζει ο Αντωνόπουλος. Καταχνιά στη γωνία. Για τρεις ο Φίβος θα αστοχίσει. Αναγνωστόπουλος καθαρίζει το αμυντικό rebound. Μπαλά στον Χαϊδάκη. Γιέζεται εκείνος. Γίνεται φαουλ από τον Βενιζέλο. Δύο βολές, τα μαδικά που είναι συμπληρωμένα. Για τους πολλές πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί για τα 7 λεπτά παγωμένου στον φωτεινό πίνακα της Ζωφριάς. Κάτι παραπάνω από το μισό δεκάλεπτο πρέπει να παίζουν μόνο καθαρή άμυνα. Μέσα από την κολλακή Χαϊδάκη. Τα Πυράνθας στα πρώτα 3 λεπτά. Αλλαγή, έδωσε. Ο Μαγκόνης μέσα. Ο Μαρκέτος ξανά
στο παιχνίδι. Βενιζέλος. Γιαννόπουλος βγαίνει από τα σκριν. Οπα! Συνέχεια στο μάτς. Είχαμε μια μικρή ρεβεγιόν εδώ. Στην Ζωφριά. Όλα καλά. Αντωνόπουλος τηλεφωνώ να ξεκουραστεί ο Φίβος. Δίστασε εδώ, σηκώθηκε για δύο. Αλλά στο έχει σε rebound από τον Αναγνωστόπουλο. Χαϊδάκης γύρισε. Θα σπάσει έξω την μπάλα. Αναγνωστόπουλος ένα βηματάκι μέσα. Μέσα και αυτό. 17-9. Πολύ καλό δεκάτο από τον Αναγνωστόπουλο, φτάνει τους 5 πόντους. Ένα goal foul προηγουμένως και ένα ριμποντάκι τώρα. Ξαφνιάς για 3, σίδερο. Φάουλ επιθετικό. Ο Μαϊκέτος το έκανε. Στον Αναγνωστόπουλος μέσα ο Κύρκος. Βολή για τον Παλατσούκα. Ξαναλέω συμπληρωμένα τα μοδικά των Άλσιμπο Λάιονς. Μέσα η δεύτερη. Τρεις τώρα τον Παλατσούκα, πέντε τον Αναγνωστόπουλο και τρεις από τον Χαϊδάκη. 11-3 το επιμέρους σε ρίχ τον Μπιράνκα στα πρώτα 4 λεπτά της δεύτερης περίοδου. Αντωνόπουλος. Πρέπει κι άλλοι να μπουν στο χορό. Βενιζέλος για 2. Άκτυχος εδώ ο Γιώργος. Παρά στον Χαϊδάκη. Χαϊδάκης. Βιέστηκε. Ψάχνει την πάσα. Παλά στην γωνία σου για 2. Σίδερο, rebound, εν τέλει από τον αγαπητό. Τσιτσίς, ωραία προσποίηση. Σηκώνεται για 2 μπλοκ από πίσω από τον Μιχαηλίδη. Καμαρά, μπάλα έξω. Αγαπητός για 2. Rebound από τον Κύρκο. Χαϊδάκης. Παλατσούκας δίνει ένα σκριν. Παλατσούκας με Χαϊδί, 5 δεύτερα. Για 3 στο σουτ, μέσα. Δίνει ξανά τη λύση ο Ευαγγέλου. Λάθος από τον Βενιζέλο. Χαϊδάκης θα κλέψει. Μιχαηλίδης πέρασε, αστόχησε, λοιπόν είναι θετικό του Κύρκου. Μπάλα στον Χαϊδάκη. Μιχαηλίδης, Κύρκος έκοψε, σηκώθηκε, το έβαλε. Time out θα πάρουν. Λογικά, οι Άλσιμπο Λάιονς. Time out, 23-9. Μια βολή για τον Φίβο μέσα. Φτάνει τους 4 πόντους στην τρίτη περίοδο. Είναι ο μόνος που έχει σκοράρει για τους Άλσιμπο Λάιονς σε αυτά τα πρώτα 5,5 λεπτά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θέλει κάποια βοήθεια. Δεν μπορεί να πάει όλο το ματς έτσι. Αν βέβαια θέλουν και τα λιοντάρια να κυνηγήσουν κάτι παραπάνω. Αντωνόπουλος. Βαγγέλη τον πιέζει. Κρίνει στην κορυφή, σουτ για 3 από τον Φίβο. Rebound από τον Ευαγγέλου. Τελευταίο τετράλεπτο του πρώτου μέρους. Τα Μπιράνχα σίγουρα πιο αποτελεσματικά, δίκαια νομίζω, έχουν το προβάδισμα των 13 ποντών. Μιχαηλίδης. Λέω το Βενιζέλο, κλέβει ο Γιώργος. Στο
τον εφηβιασμό, πέρασε, φάουλ δεν θα έρθει, τελική ποινή. Νομίζω ο Γιώργος πήγε περισσότερο για την επαφή εδώ, παρά να τελειώσει τη φάση. 55-3. 55-3 φάουλ. 55-3 φάουλ. Κάνει τους 4 πόντους. Είναι ο αμέσως επόμενος high score με τον Αναγνωστόπουλο σε αυτή την περίοδο για τα Μπιρανχάς. 24-10. Χαϊδάκης. Πάμε από τον Κύρκο, θα περάσει, θα σκοθεί για 2. Θα στοχίσει, rebound, και Κύρκο. Βαγγέλης γύρισε αυτό το τελειωμά του, Κύρκος ανανεώνει μπάλα έξω. Βαγγέλου το ζήγησε, το πήρε, αλλά αυτό έχει σε Βενιζέλο στο rebound, foul ψηλά. Τρία φαγκρα πειράκα, συλλομένα εδώ και πολύ ώρα τα foul των Old School Lions. Αντωνόπουλος για 3, θα στοχίσει ο Φίβος. Χαϊδάκης κατεβάζει. Μαριφρέν και ψάχνει την πάσα. Βαγγέλου, ωραία κίνηση, καλά του μεταβλό. Πέμπτος πόντος του. 26-10, 2-40 στον φωτεινό πίνακα του Ζωφριάς. Καπτός για 3, θα στοχίσει rebound από τον Χαϊδάκη. Ο Δίτσι ετοιμάζουμε αντί στο παρκέ. Χαϊδάκης, μπάλα στον Κουλιαντάκη. Ωραία ανάποδο lay-up, το καλάθι δεν θα έρθει. Μπάλα στον Βενιζέλο. Συνέχεια ξανά στο παιχνίδι. 26-10. Πώς είναι στην μπάλα που μπορούν να πλέουν κάποια time-outs για το νερό. Εμείς παίρνουμε time-outs με άλλο τρόπο. Να ξεκουραστούν λίγο οι παίχτες. Βενιζέλος για 3, συνάτος ο Γιώργος. Ξεκουράστηκε και το γλάτωσε. Το 6-15 ο πρώτος της σκοράρει στην δεύτερη περίοδο για τους λευκούς εκτός από τον Αντωνόπουλο. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο 104 του ημιχρόνου. Κουγεντάκης, πολύ ωραία προσποίηση, σούτ για 2, σίδερο. Λοιπόν, αμυντικό. Αγαπητός, λάθος πάσα. Ποιος από τον Ευαγγέλιο Ιμπαλά. Αμυντός. Ανόπουλος. Πάμε να σκρίν ψηλά. Ψήστε εδώ σε εντελή. Ο Νόπουλος για 3 από πολύ μακριά. Αδύναμο το φύ. Μέσω Χαϊδάκης, ξανά έξω ο Μιχαηλίδης. Πάσα χαμηλά, Κύρκος, καλά και ξανά από κοντά για τα Μπιράνχας, 28-15. Απόλυτη κυριαρχία στην δεύτερη περίοδο, διαφορά 13 πόντων πλέον στο παιχνίδι. Με όπλο την άμυνα νομίζω, εξ αρχής και το πολύ μυαλωμένο μπάσκετ στο μπροστά μέρος του γηπέδου τα Μπιράνχας, βρίσκουν συνέχεια τα μισμάτς, περνάνε την μπάλα χαμηλά και βρίσκουν εύκολα καλάθια. Βενιζέλος για 3, θα αστοχίσει ο Γιώργος. Χαϊδάκη τώρα. Άλλα 2-3 φάουλ.
32-3 φάουλ. Εξαιρετικό πολύ. Βαλατσούκα στους 3 ξαναλέω. 5 Ευαγγέλου, 4 ο Κύρκος, 4 ο Χαϊδάκης και 5 high scorer ο Αναγνωστόπουλος. Και η δεύτερη βάλα από τον Τσιφτσί. Από την άλλη έχουμε 4 πόντους μόλις από τον Αντωνόπουλο και ένα δεμπουδάκι από τον Βενιζέλο. 28-13 άρα το σκορ. Ο Κυριακόπουλος μέσα. Ο Μαντώνης με το 14. Φορά από το πλάι. Τελευταία 22 δεύτερα, τα 20 είναι για τους Alsupo Lions. Λογικά θα έχουν και λίγο χρόνο στο τέλος. Τα Μπιράνχας, Βενιζέλος, Νάτος ξανά. Δεύτερη τρίποντα από τον Γιώργο στο φινάλι του μηχρόνου. 28-16. Τα Χαϊδάκης πιέστηκε. Καλή άμα και κλέψε από τους Alsupo Lions. 2-1 Βενιζέλος. Αυτό το μπάζερ. 28-16 σκορ ημιχρόνου. Δεύτερο μέρος εδώ στην Ιζοφριά. 7-6 το σκορ της πρώτης περίοδου. 11-10 το ευμέρι σκορ της δεύτερης. Συνδυατής από τη γωνία rebound του Κυριακόπουλου. 8 πόντια από τον Βενιζέλο στο φινάλε του ημιχρόνου. Φέρνει τη διαφορά ξανά στους 12. Τεχνίζω μέχρι τα 2-3 τελευταία λεπτά. Μόνο ο Αντωνόπουλος είχε σκοράρει με 4 πόντους για τους Alsupo Lions. Το σκορ ήταν 26-10. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, είναι 16. Τα Μπιράνχας προφανώς. Βαγγέλου. Έχει δεύτερα κλειδάκι που πρέπει να πάρει την ευθύνη. Θα το κάνει, αλλά θα στοχίσει. Λοιπόν, μακρινό. Αντωνόπουλος, ένας εναντίον ενός, πάει μέχρι μέσα ο Φίβος και το βάζει. Πρώτη πόντι της επανάληψης, 28-18. Χαϊδάκης, φοράσε από τον Ευαγγέλου και τον Κουγεντάκη. Εξής, στην αλλαγή, άσχοντας του Χαϊδάκη, Ευαγγέλου με μια σφαλιάρα. Δεν θα αναγκαστεί την κατοχή, Αντωνόπουλος τρέχει. Στήριγμα του ο Τσιφτής, θα πατήσει για τρεις ο Φίβος, θα το χάσει. Τσιφτής πρόλαβε αλλά έχει πατήσει προηγουμένως στην βασική γραμμή. Μέχρι στιγμής νομίζω δίκαια τα Μπιράνχας, κυρίως της αμυντικής τους εικόνας. Βρίσκονται σε αυτή τη θέση. Βαγγέλου, μπαλά στην γωνία, Κουγεντάκης, πέρασε. Αλλά έχουμε φάουλ ψηλά στο ξεκίνημα της φάσης. Το 8-3 φάουλ. Κουγεντάκης, Κύρκος, και τώρα Χαϊδάκης. 12. Κύρκος στον Χαϊδάκη. Περνάει από το κέντρο εκείνος, ψάχνει την λύση. Τελειώνει ο χρόνος Ευαγγέλου με το ένα πόδι. Rebound επιθετικό του Κύρκου. Με βήματα. Καλά, χαμηλά. Αλλαγή. Μόλις δύο λεπτά έχουν περάσει στην τρίτη περίοδο, δύο πόντι μόνο από τον Αντωνόπουλο. Διαφορά στους 10. Πέρασε ο Φίβος και τους δώνω φάουλ και δύο βολές. Ευκαιρία να πέσει για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ ώρα η διαφορά σε μονοψηφία την γίνει. Αλλά για να μην εγκλήσει, βλέπω τα Μπιράνχας πάρα πολύ συγκεντρωμένα σήμερα. Δεν έχω πάρει καθόλου αέρα από το προηγούμενο παιχνίδι. Έτσι εδώ την βολή. Αυτό νομίζω φαίνεται πιο πολύ αμυντικά.
στην επίθεση. Παίζουν μυαλωμένα, άλλες φορές βγαίνει, άλλες φορές όχι. Έχουν βρει σκορ, νομίζω το χαμηλό σκορ, ξαναλέω, βολεύει περισσότερο εκείνης, τουλάχιστον για απόψε. Αρετάκης, καλιά με τον Βενιζέλου, μπάλα εκτός από εκείνον. Αναφορά από το πλάι, Γεντάκης. Το ποδοσφαιρικό από τον Τσιφτσί. Χαϊδάκης, Παλατσούκας πιέστηκε, κλέβουν για τον Σκυριακόπουλο ή Αλσουμπολάιον. Σαντωνόπουλος, φάουλ από τον Χαϊδάκη. Όλοι είναι χαμηλά. Το 13 φάουλ. Τρίτο φάουλ του Χαϊδάκη. Δύο στην δεύτερη περίοδο για τον Μπιραντάς. Κέτος, μπάλα έξω. Αντωνόπουλος πέρασε, σηκώθηκε για δύο με ένα φλότερ. Αυτό έχει rebound από τον Ηλία τον Παλατσούκα. Μεγάλη πάσα Βαγγέλου. Κερδισμένο φάουλ και δύο βολές. Τέσσερα φάουλ, πάμε αλλαγές. Στον Βενιζέλο μέσα ο αγαπητός. Μέσα η πρώτη. Πρώτο καλάθι και για τα Μπιράντχας στην τρίτη περίοδο. Φτάνει τους 7 πόντους. Αγαπητός πιέζεται. Μπάλα στον Αντωνόπουλο. Πέρασε ο Φίβος, ωραία πάσα. Νομίζω μπορούσε να τελειώσει εδώ. Αυτό έχισε ο Μαρκέτος, λοιπόν, από τον ίδιο. Βλέπει φωτά του Μαλατσούκα. Βγάζει πάρα πολύ ενέργεια και βοηθάει και μπροστά και πίσω ο Ηλίας. Γεντάκης για τρεις μέσα. Νάπτος. Σαν να ξυπνάνε πάλι τα Μπιράντχας. 5 πόντοι σε κάτι λιγότερο από ένα λεπτό. Αγαπητός. Ωραία πάσα Τσιφτσής. Τελείωσε την πάση από κοντά. Πολύ ωραίο πικ. 33-20. Απόλυτη κυρία και μέχρι στιγμής θα την πήραν φάσεις και θα την πήραν φάσεις. Ο Λάιονς Δεύσης πάτησε γερά, αλλά σου την αδύναμο Μπαλατσούκας σε δεύτερο χρόνο καλά την Ηλία. Αυτά που λέγαμε και προηγουμένως. Τρίτο. Αλλαγή, αλλαγή. Στο Κατσαχνιάς έξω ο Μαρκέτος. Καλή συμπνάση να μπει στο παρκέ. Αντωνόπουλος, Παλαφούκας τον πιέζει. Φάουλ πάνω στον Φίβο. Τελευταίο που είχαν να δώσει θα πήραν χάς από εδώ και στο εξής. Οποιοδήποτε φόλ και αν κάνουν θα στείλει τους Αλσουμπολάιον στις βολές. Κυριακόπουλος στην επαναφορά. Τσιφτσής. Μπάλα στον Αντωνόπουλο. Σκριν του Τσιφτσή, θα το πάρει ο Φίβος. Αλλά θα το χάσει εδώ την Παλατσούκα. Είναι νομίζω εμφανές πλέον ότι έχει ξεκινήσει και κουράζεται. Ο Αντωνόπουλος δεν είναι καθόλου εύκολη από αυτό που σήμερα. Έχει αναλάβει όλο το βάρος της επίθεσης της ομάδας του. Όποιος και να είσαι νομίζω είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις αυτό για 40 λεπτά. Ο
και μιλάμε για τον Φώτο Αντωνόπουλο. Τι σημαίνει αυτό. Βάλα σε εκείνον. Λύστηκε, βρήκε ωραία πάσα τσιφτής από κοντά. Ναι. Έχει εισόδια με τον ψηλό. 15-22. Μαλατσούκας, γύρισε ο Ελίας, φάουλ και δύο βολές. Πολύ έξω την πάσα από τον Ευαγγέλου. Πήρε το βλημάτσο εκεί, μπάλα πέρασε. Και τώρα ο Ελίας θα έχει δύο φαινομενικά εύκολες ευκαιρίες για πόντους. Λότερα από τον Αντωνόπουλο άστοχο. Λοιπόν, από τον Μπαλατσούκα μπαλά στον Βέτσι. Αγγέλου πιέζεται. Κοίτα στο σκριν. 10 δεύτερα. Ρευτή. Εντάξει, θα το δώσει, μπάλα στον Μιχαηλίδη και από τη χαμηλά Μπαλατσούκας, άστοχος ο ίδιος στο rebound, άστοχος ξανά. Αντωνόπουλος τρέχει. 3,5 τελευταία λεπτά, του τρίτου δεκαλέπτου. Αντωνόπουλος, μπάλα χαμηλά και ξανά έξω στον Φίβο. Καταπνιάζει με μόνος του. Αντωνόπουλος ψάχνει να βρει χώρο, σηκώνεται για 3 με 2 αντιπάλους πάνω του, rebound του Μπαλατσούκα. Κάνουν να βγαίνει ξανά. Ζητάει αλλαγή ο Ηλίας. Μπαλά στη γωνία. Μπαλατσούκας γύρισε. Αστόχησε, μπαλά κόλλησε. Ωραίο. Πάμε αλλαγή. Να το σε Ευαγγελού. Ωραίος. Καταχνιάς, αγαπητός κατεβάζει. Μπήκε σε αλλοθά που μένουν, 4 φάουλ στον Μπιράνχας, 3 από τους Άλσουμπο Λάιονς. Αντωνόπουλος πέρασε, φιλότερ, αδύναμα από τον Φίβο, Αναγκοστόπουλος και τώρα ο Ευαγγέλου. Μιχαηλίδης, για την μπάλα έσπασε ξανά. Τον Ευαγγέλιο έχουμε φάουλ από την Κατσαχνιά. Τελευταίο που είχα να δώσει και οι Άλσουμπο Λάιονς. Μιχαηλίδης, Ναγωσόπουλος, πέρασε. Προσπίθηκε, σηκώθηκε και το έβαλε. Δείχνει την πλάση του ο ψηλός. Αυτό το δεξής. Κύρκος Αναγνωστόπουλος. Πολύ ωραία πάσα, δέτσις δίστασε. Σουτ για τρεις. Άστοχο από τον Ευαγγέλιο, rebound του Κύρκου. Καλάθι σε δεύτερο γόνο από κοντά. Πέντε διαφορετικοί σκόρες για τον Μιράντα στην τρίτη περίοδο. Ευαγγέλιο και τον Μπαλατσούκας. Αναγνωστόπουλος και τώρα ο Κύρκος. 1,5 λεπτό, Καταχνιάς, το πάτησε για 3. Αστόχησε rebound του Ευαγγέλου. Κανένας λόγος βιασύνης, στο συν 18 η διαφορά. Μιχαηλίδης, θέλει να περάσει τον Κύρκο. Στον Δέτσι, σουτ για 3. Σίδερο rebound, αμυντικό του Καταχνιά. Αντωνόπουλος. Ωραία στα βλέπω τον Φίβο. Περάσει προς τα μέσα. Για να μην είναι καθαρή από τον Αναγνωστόπουλο.
Έλα μαλαγή. Γιατί ξανακάθισες γι' αυτό. Καταρχήν είναι για τα εμπειράκτας. Λάθος από τα λιοντάρια. Μιχαηλίδης. Έχεις να πάρει ένα σκριν. Ψάξει να βρει κάποια πάσα. Πολύ ωραία στον Μιχαηλίδη. Καλά και από κοντά. Highlight. Ενδεχόμενο μόνο highlight στο ξεκίνημα, στο φινάλε της τρίτης περίοδου. Πολύ ωραία πάσα εδώ από τον ένα περιφερειακό στον άλλον. Αντωνόπουλος για δίσα από μακριά, θα αστοχίσει rebound ο Χαϊδάκης. 4-3-2-1 από το κέντρο. Όχι, 42-22 διαφορά 20 πόντων για τα Μιράντας. Τελευταία περίοδος εδώ στη Ζωφριά. Θα δούμε δύο στατιστικά. 10 στις 16 βολές, 13 στα 33 τρίποντα, 2 στα 18 τρίποντα για τα Μπυρανθάς, από την άλλη 5 στις 8 βολές για τους άλλους πολλάιν, 4 στα 21 τρίποντα και 3 στα 23 τρίποντα. Στα 24-25 τα rebound, πολλά επιθετικά για τους τέτοιες του Δέτσι. 4 εναντί 4, 15 assist, 3 έκτα κλεψίματα, 9 τα λάθη. Συνολικά φύγανε 51 για τα Μπυράκας, 11 για τους Αλυσιμπολάιονς. Άσπρος εδώ ο Αντωνόπουλος, σύνδια 3, σίδερο, rebound, ο Αναγνωστόπουλος. Νομίζω που λένε τα Μπυράκας με καλή διαχείριση. Τώρα να πω με σιγουριά ότι βρίσκονται στην Development 1, που του χρόνου θα αγωνίζονται στα σαλόνια της πιο πάνω κατηγορίας. Εκτός και αν οι άλλοι μπορεί να φυλάσσουν κάποιο θαύμα, ας πω εδώ. Ευαγγέλου. Ο Αναγνωστόπουλος που πήγε ένα σκρι, περνάει αντίθετα εκείνος. Ωραίο αριστερό, λέει απ' καλάθι, πρώτο της τελευταίας περίοδου. Πολύ καλό μάτς από τον Ευαγγέλου, ο οποίος πήρε μπρος μετά την δεύτερη περίοδο. Ζέλος για μένα είναι καθαρή. Μιας Ανόπουλος προσθήθηκε, πέρασε, μπάλα φεύγει. Ωραία ανάποδο, λέει απ' άστρο από τον Ευαγγέλη. Λοιπόν, επιθετικό η μπάλα έξω. Αναγνωστόπουλος για 3 από την κορυφή. Σίδερο και αυτό. Κόμμανε επιθετικό. Ευαγγέλου το πάτησε, αλλά στόχισε και εκείνος. Λοιπόν, του Κύρκου ξανά. Κέρδισε χώρο. Στόχισε εκ νέου, νέο επιθετικό. Πώς θα συνεχόμενα. Δεύτης. Έχουμε 3 δεύτερα. Ρόπουλος για 3, σίδερο, rebound, επιθετικό, φάουλ και 2 βολές για τον Κυριακόπουλο.
Πάμε αλλαγές. Έξω πρώτη. Μέσα η δεύτερη. Μετράει έτσι. Πρώτο καλάθι για τους Alsupo Lions. Έτσι, ωραία πάσα από το τελείωμα από τον Σταματή. Γιανόπουλος, ωραία πάσα, Βενιζέλος έβαλε φρένο και πριν αφήνει τον Κυριακόπουλο για τρεις ο Γιώργος. Αδύναμο το σουτ, Μαρκέτος ανανεώνει. Βενιζέλος με ένα φλότερ. Περιβάλλον του Χαϊδάκη. Τα πινάκας πλέον περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους από το ζευγάρι του τρίτου φύλλου απέναντι στους Σπουρών των Raptors. Συν 4 μάλλον για το τρίτο φύλλο, στο πρώτο μάτι το οποίο έγινε στον Άγιο Νικόλαο την περασμένη Κυριακή. Αναγκαστικός νομίζω είναι αύριο Σάββατο στο Μπασκετάκι Αρένα. Αγνόπουλος Ασαστικού Εξάιντ, Βενιζέλος. Τώρα Κυριακόπουλος παίζει με πλάτη. Λιώνει ο χρόνος, δεν προλάβει ο Βενιζέλος. Μιχαηλίδης, Αναγνωστόπουλος. Σταμάτης άσκοφος από κοντά. Στον Βενιζέλο για τρεις ο Γιώργος. Σίδερο και καλή σαν βίνει την μπάλα για εκτός κατοχή για τα Μπιράνχας. Τα Μπιράνχας φαινομενικά έκαναν την έκκληση. Το λέω αυτό μόνο και μόνο λόγω της τελικής βαθμολογικής κατάταξης των δύο ομάδων. Έβδομα τα Μπιράνχας, δεύτερη η Alsupo Lions. Φοβερή άμυνα και στα μάτς. Και στα δύο μάτς μάλλον που έπαιξαν. Και εγώ βλέπω πολύ ορθολογικό μπάσκετ. Αλλά περνάει συνέχεια στα μισμάτς. Μπορεί να μην είναι τόσο εύστοχη από την περιφέρεια, αλλά παίζουν πολύ ομαδικά και χωρίς κανέναν εγωισμό μες στην ομάδα. Αυτό βλέπω εγώ. Καλά τώρα από τον Αντωνόπουλο. Τελευταία 5 λεπτά. Μιχαηλίδης. Αϊδάκης για 3, θα στοχίσει, rebound αμυντικό από τον Μαρκέντε, μπάλα στον Βενιζέλο. Ζέλος, καλά και φάρα από τον Γιώργο. Μια σπουδαστή βολή. Μέσα και αυτή, μέσα στο τρίποντο. Με τα χνιάς μέσα έξω. Ναγωστόπουλος πέρασε το καλάθι. Καμπή, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Τελευταία 4,5 λεπτά. Τριποντάκι άστοχο από τον Φιβό Χαϊδάκη. Κατεβάζει, έχει πάρει πάρα πολλά rebound. Το ενδιαφέρον τώρα είναι ποιος θα βγει MVP από τα Μπιράνχας. Καλό παιδί, κάνει και ο Ευαγγέλης και ο Αναγνωστόπουλος και ο Μπαλατσουκάς. Πολλά rebound και από τις 3. Αναγνωστόπουλος έφτασε την πάσα, δεν την βρήκε. Παμαλαγγέλη. Ο Τσιφτσής έξω, ο Κυριακόπουλος.
Αναγνωστόπουλος από το baseline. Η επαναφορά. Μιχαηλίδης για 3. Σίδερο rebound από τον Μαρκέτο. Αντωνόπουλος. Κλείνουν δύο παίχτες πάνω του. Περνάει ο Φίβος. Ωραία, πάσα χαμηλά. Μαρκέτος παίζει με πλάτη. Δεν βρίσκει κάτι, αφήνει στο τσιφτσί. 5 δεύτερα για 2 το σουτ. Αστοχό, Χαϊδάκης στο rebound. Από εδώ και πέρα, νομίζω 13-27 που μένουν είναι διαδικαστικού χαρακτήρα. Χαϊλίδης μένει μόνος, σηκώνεται για 2, αλλά δεν τιμωρεί την άμυνα των λενταριών. Rebound του Δονόπουλου. Ζέλος. Ζελόπουλος. Πάει για τρίποντο ο Φίβος. Αλλά θα στοχίσει. Rebound. Με τον Εσταμάτη. Μεγάλη πάση του Χαϊδάκη. Χαϊλίδης στον Δέτσι. Ωραία. Κυκλοφορία και καλάθι από τον αρχηγό. Πάει μάλλον. Στα Γατσαχνιάς. Βενιζέλος για 3. Μπάλα δεν του κλείνει το μάτι. Λοιπόν, επιθετικό Μαρκέτος φάουλ από τον Αναγνωστόπουλο. Βάλε για τον Μαρκέτο. Μέσα η πρώτη. Και η δεύτερη 2-2. Μαρία. 2-20. Το σκορ πιο χαμηλό σε σχέση με το πρώτο μάτς. 45-66 το ενθυμίζω. Έλυσε το παιχνίδι στην Μπασκετάκι Αρένα. Στο πλούσιο δίσταση, μπάλα στον Χαϊδάκη. Γιατί από πολύ μακριά εκείνος. Καλό το σουτ. Ζέλος, πέρασε, δεν βρήκε κάτι, σηκώθηκε για 2, αλλά αυτό έχει σε rebound. Ο Φίβος βάλαει μόνος στη γωνία. Σε εδώ, Μιχαηλίδης, ανάποδο λέει από τα λάθη από τον Σταμάτη. Ενάμιση λεπτό απομένει. 50-30, ολοστρόγγι η διαφορά των 20 πόντων. Για τους ψυχαναγκαστικούς. Σε πρώτη. Και η δεύτερη. Δέτσις. Σταμάτης για 3. Θα αστοχίσει. Δεν έχουν βάλει όλοι καλάθια από τα πυράνχας. Τελικέλος πέρασε. Πάσα. Ήταν έξυπνη. Αλλά δεν γίνεται. Πάει ένας εναντίον ενός, γυρνάει στο, από τον Σταμάτη. Μεγάλη πάσα, Μιχαηλίδης δεν προλάβε. Ζέλος για 3 ο Γιώργος θα αστοχίσει, νομίζω ότι είναι η τελευταία επίθεση του παιχνιδιού.
Τέλος μάτς, 50-30 στρογγυλή διαφορά 20 πόντων για τα Μπυράκα, στα οποία νομίζω ότι και ανεβαίνουν στην Development 1 και περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους από το ζευγάρι μεταξύ του τρίτου φύλου και των Toronto Raptors. Καλό βράδυ σε όλους.